Η κουζίνα Ελσέφ ξεκίνησε, έχει πολλά χρόνια τώρα. Το 8. Μπράβο, το 2008. Ξεκίνησε με το να φτιάχνει φαγητό στο στέκι τα Σάββατα, καμιά φορά και τις Κυριακές, να έρχεται ο κόσμος που έχει ανάγκη να παίρνει και ο κόσμος δικός μας να τρώμε όλοι συλλογικά. Είχαμε το σύνθημα σερβίρουμε συλλογικότητα, μαγειρεύουμε αλληλεγγύη. Και το έχουμε ακόμα. Μετά έκανε και κάποια πολύ μεγάλα πράγματα η κουζίνα, ενώ από άποψη παρέμβασης, όπως η μεγάλη απεργία των Χαλιβουργών, αν θυμάστε, που εγκατασταθήκαμε εκεί για τους απεργούς εργάτες, αν θυμάσαι, και πρωτοχρονιά του, ήταν Χριστούγεννα, θυμάμαι ότι πρωτοχρονιά κάναμε εκεί. Και μετά συνέχισε η κουζίνα παρεμβάσεις στην απεργία, όταν έκλεισε η ελευθεροτυπία. Κάτσαμε μέρες στο προάβλιο της εφημερίδας. Μετά μπήκε και άλλος κόσμος, ανανεώθηκε η κουζίνα, πάρα πολλοί άνθρωποι, ευρύ κόσμος από άλλες καταστάσεις που ήρθε εδώ και βόηθαγε. Μες στην κρίση ενεργοποιήθηκε πάρα πολύ με κόσμο που μαγείρευε για όσους χρειάζονται φαγητό. Πάντα είναι μια έκπληξη πόσοι άνθρωποι χρειάζονται φαγητό. Πόσοι περίπου κράτε? Τώρα φτιάχνουμε κάθε μέρα 120 μερίδες. Τι λέτε, για 120 μερίδες κάθε μέρα? Συνεργαζόμαστε και με άλλα, δηλαδή τα μαγειρεύουμε εμείς, πάμε στο Μυρμήγκι που μοιράζουν στην Κυψέλη, παίρνει ο Ρουβίκονας που μοιράζει στην Κεσαριανή, δίνουμε και αλλού, δίνουμε και εδώ σε κόσμο που έρχεται. Και στην προηγούμενη καραντίνα και σε αυτή πάρα πολύ κόσμος που χρειάζεται φαγητό. Το προφίλ τους ποιο είναι, το ανθρώπινο δηλαδή που χρειάζεται φαγητό, ας πούμε, το προφίλ το κοινωνικό είναι. Είναι άνθρωποι διαφόρων, δηλαδή από άνθρωποι που χάσαν τη δουλειά τους και για ένα διάστημα έχουν ανάγκη, άνθρωποι που πάντα, επειδή μπορεί να είναι οικογένειες πολύ άριθμες, πάντα χρειάζονται φαγητό, μπορεί να είναι άστεγοι, μπορεί να είναι άνθρωποι με άλλους προβλήματα που δεν μπορούν να δουλέψουν. Μετανάστες. Καλά, ναι, sorry, το ξέχασα. Εννοείται. Μετανάστες, οικογένειες μεταναστευτικές, έρχονται εδώ, παίρνουν φαγητό κατευθείαν από εμάς ή και από εκεί που μοιράζουν οι υπόλοιποι. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι σημαντικό της αλληλεγγύης, της πράγμασης που λέμε. Και πιστεύουμε ότι πολλοί κόσμοι μπορεί να έρθει να εμπλακεί στην κουζίνα αλλά και γενικότερα στο στέκι. Και το στέκι γενικότερα έχει δράσεις. Το στέκι μεταναστών, λέτε. Ναι, το στέκι είναι εδώ, εδώ Τσαμαδού 13. Πώς είπατε? Τσαμαδού 13. Mm-hmm. Δίπλα από εδώ δηλαδή. Εμείς είμαστε στο 15. Και δίπλα είναι το στέκι Τσαμαδού 13, όπου και εκεί υπάρχουν δράσεις πολλών ειδών, πολλές συλλογικότητες. Έχουν, ας πούμε, την έδρα τους, να το πούμε έτσι. Συλλογικότητες αλληλεγγύης και άλλες, και πολιτικές συλλογικότητες, και φεμινιστικές, και LGBT, και άλλοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τέτοιους χώρους, έρχονται εδώ.